πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε μέχρι να ετοιμαστούν τα λαχεία και να μπουν σε ένα βάζο, θα κόψουμε και τη Βασιλόπιτα για να ευχηθούμε όλοι καλή χρονιά. Και να πω και δύο λόγια, γιατί φέτος κλείνουμε πραγματικά ολοκληρωμένα 20 χρόνια λειτουργίας του Ρηματικού Συλλόγου. Κάναμε και την γιορτή μας το καλοκαίρι, τέλος του καλοκαιριού στην Αργυρούπολη, και γιορτάσαμε και τα 20 χρόνια πιο πανηγυρικά. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινήσαμε κάποια άτομα μαζί, μια παρέα, για να στήσουμε τον Ρηματικό. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς συνεχίζουμε μαζί και έχουμε κάνει βαθιές φιλίες. Και στην πορεία ήρθαν και άλλοι και άλλοι και γίναμε αρκετοί. Κλείνουμε 20 χρόνια πραγματικής λειτουργίας, με δράσεις, με αναβάσεις, με εκδρομές, ημερήσεις, πολυμέρες. Καταφέραμε και οργανωθήκαμε για να στέλναμε στην αρχή επιστολές σε όλα τα μέλη για να ενημερώνονται. Στην πορεία σιγά σιγά ετοιμάσαμε ετήσιο πρόγραμμα, και μάλιστα από ένα σημείο και μετά μπορούμε και το τυπώνουμε σε ετήσια βάση, όπως είναι αυτό που έχουμε εδώ, και μπορούν όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου να το έχουν στα χέρια τους και να ενημερώνονται και να προγραμματίζουν όποτε θέλουν να συμμετέχουν μαζί μας. Ξεκινήσαμε δύσκολα, εγκατασταθήκαμε στο λόγο του Αγίου Γεωργίου στο θέατρο. Όσοι σημούν την πολιότερη ή για να γνωρίζουν οι νεότεροι, εγκατασταθήκαμε σε ένα γραφείο εκεί που είναι το υπαίθριο θέατρο. Από εκεί στην πορεία νοικιάσαμε δικό μας χώρο στα γραφεία που έχει η Μητρόπολη, που διατηρεί η Μητρόπολη απέναντι από την Ομαρχία. Με προσωπική προσπάθεια και με φίλους του Συλλόγου και αρκετά χρήματα, εκείνο το γραφείο έγινε κατοικήσιμο, και από τότε και εδώ και 10 χρόνια, 12 χρόνια στεγάζει τον Ρηματικό Σύλλογο. Έχουμε συνεχή δράση όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, η Ελληνική Ρηματική Ομοσπονδία κάθε χρόνο δέχεται από όλους τους συλλόγους έγγραφο με το τι δράσεις κάνουν, και είμαστε από τους συλλόγους που αναλογικά με την πόλη που ζούμε, που είμαστε μια μικρή πόλη σχετικά, διατηρούμε δραστηριότητα, κάθε χρόνο βαθμολογούμαστε, κάθε χρόνο κατατασσόμαστε σε κατηγορία, ενώ υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πόλεις από εμάς που δεν έχουν τη δυνατότητα ή, πας περιπτώσει, δεν καταβάλλουν την προσπάθεια για να διατηρήσουν ρηματική δράση στην πόλη τους. Επίσης, καθιερώσαμε μια ετήσια ανάβαση κάθε χρόνο στον Όλυμπο, την οποία πραγματοποιούμε Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Έχουμε κάνει πολλές χειμερινές αναβάσεις με χιόνι, με διανυκτερεύσεις στο ύπαιθρο. Καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε μια συλλογή από εξοπλισμό, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη, από αντίσκηνα που αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ειδικά εξαρτήματα καραμπών, πιολέ, αντίσκηνα, σκοινιά, κράνη. Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν με χρήματα των μελών του Συλλόγου και από χορηγίες, οι οποίες χρησιμοποίησαμε. Οργανώσαμε έτσι τις εκδρομές μας, που να μην αποκόπτουμε κανένα, να μπορούν να συμμετέχουν οποιοδήποτε θέλει, άσχετα αν έχει μεγάλη εμπειρία ή μικρή εμπειρία στο βουνό, για να μην το κάνουμε και να μην το καταλήξουμε σε ένα κλειστό κλαμπ, αλλά να είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει λίγο ή πολύ. Σε αυτό που λέμε εμείς όλοι μας, που είμαστε ιδρυτικά μέλη, ξεκινήσαμε μαζί, τότε γνωριστήκαμε και λέω ότι συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι. Έχουμε δυνατούς δεσμούς φιλίας με πολλά άτομα εδώ μέσα, και όπως είπε και ο Γιώργος πριν, ελπίζουμε για να ξανασυναντηθούμε στα 100 χρόνια. Σχηματίσαμε τμήμα χιονοδρομίας όταν υπήρχε ενδιαφέρον και αρκετή δραστηριότητα στο βουνό, μάλιστα ήταν και καλύτερες συνθήκες για το χιόνι. Το υποστηρίξαμε, πήραμε εξοπλισμό, πηγαίναμε κάθε Κυριακή, βοηθήσαμε άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε από μόνα τους να μάθουν σκι, να χαρούν το βουνό. Συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε όλες τις δραστηριότητες, ή εν πάση περιπτώσει όσες μπορούμε, τις πανελλαδικές ή τις βορειοελλαδικές. Συμμετέχουμε στις πανελλήνιες συνάντησεις που γίνεται όλη η Ρηματική Συλλογή. Συμμετέχουμε στις βορειοελλαδικές συγκεντρώσεις. Μάλιστα, εδώ και 2 χρόνια έχουμε τη γραμματεία της βορειοελλαδικής περιφέρειας. Και το αποκορύφωμα ήταν ότι κάναμε την καλύτερη, πιστεύω αξιοκρατικά, την καλύτερη βορειοελλαδική συνάντηση των τελευταίων ετών, το 2010 στο Καβαλάρι, που ανεβάσαμε τόσο πολύ τον πύχη που ξανά άλλος ο Ρηματικός Σύλλογος δεν μπόρεσε να το καταφέρει μέχρι σήμερα. Συμμετέχουμε επίσης σε δράσεις που κάνει ο Δήμος Κιλκής στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, στα Ελευθέρια,
Διοργανώσαμε παλιότερα αγώνες τρεξίματος, αγώνες ποδηλασίας, τα οποία τα αφήσαμε για συλλόγους που έχουν εξειδικευτεί πάνω σε αυτό, όπως ο Ποδηλατικός Σύλλογος ή ο Σύλλογος Δρομαίων. Αλλά είμαστε πρωτεργάτες σε αυτό. Όταν δημιουργήσαμε εμείς αγώνα mountain bike και αγώνα τρεξίματος, κανένας εδώ μέσα στο Κυκλικής δεν το είχε ούτε καν σκεφτεί και ούτε είχε συμμετείχε σε τέτοιους αγώνες. Βέβαια, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι καιροί έχουν δυσκολέψει, έχουμε προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες. Έχουμε περισσότερες ημερήσιες εκδρομές, λιγότερες πολυήμερες εξοδοχεία. Προσπαθούμε οι εκδρομές ή διήμερες ή τριήμερες να γίνονται σε ξενώνες ή σε καταφύγια, έτσι το κοστολόγιο να διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο, για να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και φίλοι του συλλόγου. Οπότε σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και μας τιμήσατε με την παρουσία της. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε τα παλιότερα είτε τα σημερινά που είναι εδώ, που συνεργαζόμαστε άριστα και τόσα χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κανένα πρόβλημα ανάμεσά μας, σπάνιο για τους συλλόγους. Και με τη συμπαράσταση τη δική σας και την ενεργό συμμετοχή σας, συνεχίζουμε παρόλες τις δυσκολίες να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις, να πραγματοποιούμε δράσεις. Και όλοι μαζί, με καλή διάθεση, με θετική σκέψη και πάνω απ' όλα με αισιοδοξία παρόλες τις δυσκολίες, γιατί όπως είχε πει και ο Ζεχάιρ, ποτέ κανένας με απεσιοδοξία δεν κέρδισε καμία μάχη. Οπότε, κλείνοντας, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και πάντα ψηλές καρφές. Το οποίο το δώρο είναι ένα από τα μπλουζάκια τα γαλάζια που βγάλαμε φέτος, που είναι έξω στην κούκλα, τα οποία είναι θερμοϊσόρροχα, πάρα πολύ καλής ποιότητας. Οποιοσδήποτε θέλει να προμηθευτεί, υπάρχουν στο σύλλογο και αντρικά και γυναικεία νούμερα για όλους. Μετά θα γίνει κλήρωση ένα δώρο από το σύλλογο που είναι μια μπλούζα φλής κόκκινη, όπως είναι αυτή που είναι στην μπλούζα έξω. Και 36 δώρα, όπως είχα προπεί, από την εταιρεία Anatomic Help του Παναγιώτου Γιαννούλη. Και ένα ακόμη δώρο, εμβόλυμο, ο Σωτήρης, ο Πασκιούρας, βάζει ένα τραπέζι 4 ατόμων εδώ στο Ράτσο. Για να μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ, συμβολικά θα κόψω την πίτα, έχουν μετρηθεί τα άτομα και ο Σωτήρης θα την κόψει ακριβώς στα κομμάτια και θα μοιραστούν τα τραπέζια, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην κλήρωση για να ξαναξεκινήσει και η μουσική. Καλή μας χρονιά, υγεία σε όλους, με καλή διάθεση και πάντα ψηλές κορφές.